Με γκούστα λαγκαρούνια. Λοιπόν. Ξεμπλόκαρε με, δεν χρειάζεται. Ναι, ναι. Δεν πειράζει. Πάμε το κεξί. Οι πιο πιθανοί λόγοι που σε έφεραν εδώ. Πρώτον, να παίζεις FM και να σου αρέσει. Δεύτερον, να γνωρίζεις ποιος είμαι στο FM community και να πιστεύεις ότι μπορώ να σου δώσω κάτι παραπάνω από αυτά που γνωρίζεις ήδη. Και τρίτον, να μην έχεις καμία ιδέα γιατί είσαι εδώ πέρα, αλλά να θέλεις να έχεις μια έτοιμη ατάκα για τα ξενισμένα μούτρα του συναδέλφου σου. Για σένα πάει Καβλιτσένκο. Έλα και που είσαι. Για σένα που με ξέρεις. Γεια σου μάν μου, είμαι ο Κώστας, γνωστός ως Τζέτζε και αυτό το βίντεο είναι ο πιλότος του κανάλιου μου. Το reboot δηλαδή. Σε αυτό το κανάλι θα ασχοληθούμε με football manager content, tutorials, πειράματα και άλλα. Μέσα από τη σειρά κάτω όπως ο Τζέτζε. Ποιος είναι όμως ο Τζέτζε? Τα τελευταία 7 χρόνια μπορεί να με έχεις πετύχει να στριμάρω FM στο Twitch, αλλά πλέον βρισκόμαστε στο τρόβο, σε μια καινούργια πλατφόρμα και στριμάρουμε εκεί. Η όλη μου λόξα με τα manager παιχνίδια σαν κλασικός προπονητής του καναπέ ξεκίνησε σε ηλικία 13 ετών. Στο PlayStation 1 με το Premier Manager 1998, μετά με το LMA Manager και το 2004 που απέκτησα PC, ξεκίνησα με την πρώτη έκδοση του Football Manager, το Football Manager 2005, συνεχίζοντας μέχρι και σήμερα. Πέρα από εθισμένος παίκτης του παιχνιδιού, το 2019 διοργάνωσα τα δύο πρώτα Football Manager τουρνουά στην Ελλάδα. Με τη βοήθεια των FM Greece, Gameathlon και SP Gaming Net Cafe. Όλη αυτή η τρέλα ξεκίνησε το 2018 με ένα ταξίδι στην Αγγλία εκπροσωπώντας την Ελλάδα στο Cup Manageria. Μέσα από τα γραφεία της Sports Interactive κατάφερα να δω 5 πράγματα παραπάνω για το παιχνίδι και τις δυνατότητες που έχει στα τουρνουά. Έτσι η πρώτη διοργάνωση έγινε στο Gameathlon το καλοκαίρι του 19 με 32 συμμετέχοντες. Και το δεύτερο στα SP Gaming Net στη Θεσσαλονίκη με 16. Αυτή η τρέλα όμως δεν σταμάτησε εκεί. Το Νοέμβριο του 2020, με μια παρέα φίλων, ξεκινήσαμε την πρώτη online λίγα για το Football Manager, την FMESL. Σε αυτή τη λίγα μαζευτήκαμε 32 άτομα και καταφέραμε να παίξουμε 2 σεζόν. Δυστυχώς αυτή η προσπάθεια μπήκε στον πάγο λόγω υποχρεώσεων και επειδή δεν είχαμε το ανθρώπινο δυναμικό για να βγάλουμε τον φόρτο της λίγας. Μάκη, σ' αγαπώ. Αρκετά σας έπριξα όμως. Ώρα να ακούσουμε 2 λόγια από 3 φίλους που είχα την τιμή να γνωρίσω λόγω του Football Manager. Να είμαστε. Και έρχεσαι εκεί με ρωτάς. Ρε φίλε, με τον Τζέτζι, τι φάση που λέει και τα νεολαία. Λοιπόν, με τον Τζέτζι οι πορείες μας ήταν 2 κορνιά βασανισμένα σαν τσιράκια από τα τρένα που δεν σμίγουν ποτέ και πουθενά. Αγάπαμε τη σωτή. Λοιπόν, με τον Τζέτζι γνωριστήκαμε και συνδέσαμε την κοινή μας πορεία στο Champions Manager Football Manager με αφορμή το διαγωνισμό που έγινε από το FM Greece για ένα κόπο μανατσέρια. Εκεί μιλήσαμε, ο Τζέτζι έριξε τα χαρτιά του, πήγε, πούλησε την τρέλα του και εκεί αρχίζαμε να επικοινωνούμε, να δούμε λίγο τι γίνεται, τι κάνει, τι φάση. Μέχρι που φτάσαμε να έχω εγώ μια μπλούζα μου, να έχω εγώ μια μπλούζα του σπίτι μου και αυτός μια μπλούζα μου σπίτι του. Αυτό που μου άρεσε ο Τζέτζε είναι ότι για μένα ο Τζέτζε ήταν ένας καινούριος υπέροχος κόσμος. Τι εννοώ? Το μεγάλο του Football Manager είναι ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να το παίξουν 100 άνθρωποι και να το παίξουν με 100 διαφορετικούς τρόπους, με διαφορετικό τρόπο καθένας. Ο Τζέτζε λοιπόν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι με αυτό εδώ στο χέρι. Εδώ, το βλέπετε? Αυτό εδώ. Εδώ. Δηλαδή, πιστεύω ότι το φαντάζομαι να έχει ένα διαβατήριο στο χέρι και να πηγαίνει στη Λατινική Αμερική, στη Αφρική και αυτά και να ψάχνει έτσι τους παίκτες. Έτσι τους ψάχνει. Ο τρόπος με τον οποίο σκαουτάρει είναι ο τρόπος που τον βλέπεις και λες αδερφέ, μάθε μου. Μάθε μου, δεν θέλω να μου δώσεις λύσεις με παίκτες. Θέλω να μου μάθεις. Εντάξει, ότι η ψύχωση του με το γεια σου πώς σε λένε, ναι, που παίζεις άκρα. Ρα μου το ίντερο, μπορείς να γίνεις? Όχι, δεν με νοιάζει, θα γίνει. Ο Τζέζε έχει αυτό το καλό. Ο τρόπος με τον οποίο σκαουτάρει παίχτες, ταλέντα, είναι ο ενδεδειγμένος αν θέλεις να ακολουθείς αυτόν τον τρόπο στο Football Manager. Εγώ είμαι στο άλλο άκρο. Στο άλλο άκρο. Αφήνω τον τεχνικό διευθυντή να μου πάρει παίχτες. Δεν ασχολούμαι καν. Ή στέλνω το safe το Τζέτζε. Κατάλαβα, δηλαδή. Αυτά τα πράγματα, αυτή η φάση. Αν θέλεις να μάθεις να φτιάχνεις λίστες για άλλους, να σου το πω έτσι πολύ απλά, γιατί οι 9 στους 10 ψάχνουμε ένα φίλε, είμαι τρίτη σεζόν, κανένα δεξί μπακ για τον Παναθηναϊκό έχουμε.
αν μάθεις να ψάχνεις, θα έχεις 50-12 δεξιά μπακ. Όχι για τον Παναθηναϊκό, από τη Βαναράμα μέχρι την μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο, ξέρω εγώ, τότε. Δηλαδή, πώς να σου πω. Άμα δεις κάπου να λέει, παιδιά, ο Χιούμαν Τζέτζε σου δείχνει πώς να, πάτα. Πάτα, ρε φίλε, θα μάθεις. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή, θα μάθεις. Εκτός αν είσαι λίγο, μπαίνει από εδώ και βγαίνει από εκεί. Όχι έτσι, Κούρτιτς. Δες τα βιντεάκια του Τζέτζε. Δες το σπάει σε δεκάρικα. Το σπάει σε μονόλεπτα. Αν δεν μάθεις και από τα βίντεο του Τζέτζε, κάτι κάνει λάθος. Εσύ. Όχι ο Τζέτζε. Πόσο πιο απλά να το πω, ρε φίλε. Γι' αυτό σου πει. Χιούμαν Τζέτζες. Πρώτη φορά το όνομά του το είδα όταν εγώ και αυτός παλεύαμε σε μια ψηφοφορία του FM Greece για να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα στο Copa Managerial. Προφανώς εγώ μόλις είχα κάνει τον μπαμ με το YouTube κανάλι και τη σειρά του Θησέα τότε και με ήξερε λίγος κόσμος και με ψήφιζε. Ο Κώστας ήταν σχεδόν μια δεκαετία, μπορεί και παραπάνω, μπορεί και λίγο λιγότερο, δεν ξέρω, στο community γενικά του FM Greece. Τα πήγε τρομερά το Copa Managerial. Για όσους δεν ξέρετε, το Copa Managerial, η Sports Interactive κάποιο καιρό διοργάνωνε έτσι ένα mini τουρνουά στα γραφεία της στο Λονδίνο με εκπροσώπους από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Και μπορεί και όχι μόνο, δεν ξέρω όμως αν είχε από τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά σίγουρα από την Ευρώπη είχε παίχτες που πήγαιναν, παίζανε ένα mini πρωτάθλημα, 16 άτομα νομίζω. Και ήταν ένα πολύ ωραίο κόνσεπτ. Τέλος πάντων, ο Κώστας εκεί μας εκπροσώπησε, τα πήγε πολύ καλά. Και τότε είχα δει εγώ πρώτη φορά το Human Jet. Ξέρω ποιος είναι ο Human Jet, ρε φίλε. Τη φάση. Ανακάλυψα σύντομα τη φάση, γιατί άρχισα να στριμάρω και στο Twitch, όπου ήταν ήδη ο Κώστας εκεί. Ακόμα μια φορά τον βρήκα μπροστά μου. Με την καλή έννοια. Ο Κώστας ήταν αυτός ο τύπος ο οποίος μπαίνει στο κανάλι του. Είναι σαν τις ταινίες που μπαίνεις βασικά σε μια σπηλιά και είναι ένας γέρος που τα ξέρει όλα. Ξέρει να σου λύσει όλους τους γρίφους. Ξέρει να σου πει τι πρέπει να κάνεις. Αυτός ήταν ο Κώστας στο Twitch. Ήταν εκεί χρόνια, στρίμαρε, άρχοντας. Ήξερε τα πάντα για το manager. Ξέρει τα πάντα για το manager. Ήταν λες και έχει φτιάξει αυτός τον αλγόριθμο. Και απλά τον έχουν διώξει από τη Sports Interactive, ας πούμε. Και αυτός τώρα κάθεται και αναλύει το τι σημαίνει το κάθε pixel του football manager. Παρέιτσα στην παρέιτσα μέσα στο Twitch. Μία αυτός στο δικό μου κανάλι, μία εγώ στο δικό του. Κάποιες κλήσεις στο Discord, ήρθαν οι καραντίνες μετά, παίξαμε παρέα Football Manager, μου έμαθε πράγματα, γιατί εγώ πάντα υπήρχα casual παίχτης. Ο Κώστας είναι σκληροπυρηνικός Football Manager παίχτης, εγώ απλά άνοιγα το save, continue, μεταγραφές, πρωτάθλημα. Ο Κώστας ήταν ο τύπος ο οποίος θα πιάσει το κάθε aspect της ομάδας, να το φτιάξει πριν ξεκινήσει καν να πατήσει το πρώτο continue. Και όλα αυτά εξελίχθηκαν σε μια πολύ ωραία φιλία. Πρόσφατα ο Κώστας ταξίδεψε από την Αθήνα για να έρθει στο γάμο μου. Ενδεχομένως και εγώ στο μέλλον να κάνω ακριβώς το ίδιο. Συντηρούμε έτσι το Football Manager Community σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και υγιές, μαζί και με τα υπόλοιπα παιδιά φυσικά, τα οποία ασχολούνται με αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι είναι από τα πιο όμορφα community στην Ελλάδα και ο Κώστας έχει βάλει το λιθαράκι του πάρα πολύ. Και ελπίζω να συνεχίσει για αρκετά χρόνια ακόμα να δίνει λίγο αγάπη στο game, το οποίο π.χ. εγώ δεν ασχολούμαι όσο παλαιότερα πλέον, αλλά αυτό το κρατάει φουλ ψηλά και έχει ανωδική πορεία, αν και στα γεράματα. Ποτέ δεν είναι αργά. Αυτά για το Τζέτζο και το FM. Τα φιλιά μου Κώστα, καλή αρχή στο κανάλι σου και ελπίζω να σε δούμε και ένα σπορ, φίλε, με 100.000 subscribers. Θυμάμαι ότι ήταν περίπου 2014, μπορεί 2014-2015, όταν ανοίγω πρώτη φορά το Twitch που δεν γνώριζα για να μάθω την πλατφόρμα και να στριμάρω, έτσι να δω πώς είναι να στριμάρεις. Ήθελα να στριμάρω τότε Football Manager και απλά κλικάρω στην κατηγορία Football Manager για να δω τι παίζει. Και τότε υπήρχαν 4-5 κανάλια σε όλο τον κόσμο και το ένα από αυτό έγραφε GR κάθετος ENG, δηλαδή ελληνική αγγλική γλώσσα. Μπαίνω μέσα, μου κάνει εντύπωση, λέω πάνω να το κλικάρω και βλέπω έναν τύπο που λέγεται Human Jedge, ο οποίος στρίμαρε στα αγγλικά. Μου έκανε αρκετή εντύπωση. Τότε δεν πρέπει να ήταν πάνω από 50 άνθρωποι στον κόσμο που θα έβλεπαν Football Manager στο Twitch. Ο Τζέτζε είχε καταφέρει να μαζέψει τους 15-20 και λέω εντάξει, αφού γίνεται ας το κάνω κι εγώ. Τον έβλεπα αρκετά και ήμουνα σε stealth mode συνεχώς στο chat του. Δεν αντιλαμβανόμουν όμως το πόσο καλός παίχτης ήταν. Και όσο είχα τη διάδραση με τον κόσμο τα επόμενα χρόνια μέσα από τα δικά μου streams, αυτό που έλεγα ήταν ότι το Football Manager δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο χρειάζεται ικανότητα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο χρειάζεται πάνω απ' όλα τύχη και να ψάχνεις να βρεις τους σωστούς παίχτες. Και μετά άρχισε να μου μαθαίνει ο Τζέντζερ. Ο Κώστας είναι μια μοναδική κατηγορία παίχτη Football Manager,
προσεγγίζει το παιχνίδι με τρόπο που δεν έχω δει κανέναν άλλο να το προσεγγίζει έτσι. Μπορεί να βρει όλα τα exploits, μπορεί να βρει όλους τους τρόπους που λειτουργεί κάτι. Έχει μάθει τυποποιημένα πλέον πώς λειτουργούν όλα τα πράγματα, σε σημείο που να το βαριέται και ο ίδιος. Και η θεωρία που είχα ότι κανένας παίχτης δεν ξέρει καλά Football Manager, είναι λάθος. Και αυτό γιατί ο Human Jedge με διέψευσε. Πού θέλω να καταλήξω? Θέλω να καταλήξω ότι αν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να μάθει στην Ελλάδα Football Manager, δεν υπάρχει καταλληλότερος από αυτόν. Και σας το λέω και εγώ που ακόμα και τόσα χρόνια μετά που παίζω, χωρίς να είμαι ένας ιδιαίτερα καλός παίχτης, παρόλα αυτά μαθαίνω συνεχώς πράγματα από αυτόν και ό,τι απορρέχω σχετικά με το παιχνίδι, ο πρώτος που ρωτάω είναι αυτός. Επομένως, Κώστα, μάθε στον κόσμο λίγο Football Manager, φίλε. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Αντώνη, τον Χάρη και τον Εμίλιο για όλες αυτές τις όμορφες αναμνήσεις και ευελπιστώ σε μελλοντικές. Και τι θα κάνουμε όμως σε αυτό το κανάλι? Σκοπός αυτών των βίντεο είναι να δεις το παιχνίδι που αγαπάς με μια διαφορετική οπτική, να μπορείς να επεξεργαστείς την πληθώρα των πληροφοριών που έχει μέσα στο παιχνίδι και να φτιάξεις τις δικές σου μανατζερικές ιστορίες. Χωρίς quit, load, editor και κατεβασμένες τακτικές. Ανανεώνουμε όμως το ραντεβού μας στο πρώτο επεισόδιο της σειράς Κάτω από το Τζέτζε, στη νέα μας αρχή στο YouTube. Τα λέμε.